Θέλω να ξεκινήσω με παρακαλώ πολύ, με δεδομένο ότι αύριο έχουμε και τη συνάντηση Τσίπρα Νταβούτογλου, με την είδηση που και το Λιμπεράλ έχει, ότι κλιμακώνουν, θα το πω ανάποδα, θα ξεκινήσω από Συρία δηλαδή, κλιμακώνουν οι Τούρκοι τις αμφισβητήσεις, και ξεκινάω από αυτό κύριε Λουκόπουλε, διότι βλέποντας το σχετικό χάρτη, βλέπω ότι είναι νοτίως της Ρόδου οι αμφισβητήσεις τους, νοτιοανατολικά της Κρήτης, Καρπάθιο. Τι γίνεται, πώς το αποκωδικοποιείτε, γιατί ο Υπουργός Άμυνας μας είπε ότι όλα είναι ρυθμισμένα. Ο κύριος Υπουργός Άμυνας μπορεί να πει αυτά που θέλει να πει, για τους λόγους που θέλει να πει, που ξέρει ή δεν ξέρει, και ας προσεγγίσουμε το θέμα όπως εμείς εκτιμούμε. Παρακολουθούμε, και το έχετε δει και όλες τις τελευταίες μέρες, μια εντατικοποίηση των προκλήσεων και των πρακτικών της Άγκυρας, η οποία αφορά στις λεγόμενες ελληνοτουρκικές διαφορές. Θα κάνω μια παρένθεση και θα πω, δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές εκτός από την οριοθέτηση της Υφαλοκρητίδος ή της ΑΟΣ όταν θα κηρυχθεί, αλλά υπάρχουν μονομερείς τουρκικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Άρα αναθεώρηση του status quo στο Αιγαίο ζητάει η Τουρκία, έτσι. Καλά το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Αυτό άρχισε δειλά-δειλά την επόμενη ημέρα της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης. Ναι. Από το 1974 όμως και πέρα, προς τα εδώ δηλαδή, έχει πάρει μία άλλη μορφή. Αυτό θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία ξεδιπλώνει την ατζέντα όλων των θεμάτων που θεωρεί ελληνοτουρκικές διαφορές. Ένα από αυτά τα θέματα, όπως είδατε με την ανακοίνωση, είναι η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι νομικό. Υπάρχει όμως διακηρυγμένη Υφαλοκρηπίδα, υπάρχουν τα νησιά, και έρχεται να πει, κύριε, εγώ είμαι εδώ, το αμφισβητώ. Όπως αμφισβήτησε πριν δύο εβδομάδες το ταξίδι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Πρωθυπουργού, τη δυνατότητα ελληνικό αεροσκάφος, και μάλιστα πρωθυπουργικό, να προσγειωθεί σε ένα νησί που θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένο. Πείτε μου κάτι, αυτός ο χειρισμός που ακολουθήσαμε εμείς, μιας και το θίξατε, με το ταξίδι προς Ιράν και τη μεταστάθμιση για καύσιμα ανεφοδιασμό στη Ρόδο, ήταν σωστός ο δικός μας χειρισμός? Απόλυτα λανθασμένος. Δημιουργεί προηγούμενο, ναι. Δημιουργεί σοβαρό προηγούμενο. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ακριβώς ενδοτισμό, αλλά από εκεί και πέρα προκαλεί διασυρμό. Είναι το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και εκπροσωπεί έναν ελόκληρο λαό, κύριε Σαχίνη. Και από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο, ωραία, τι θα έκανε, θα το κατέριπταν οι Τούρκοι το αεροσκάφος? Υπάρχει μια ιδιαίτερη διπλωματική διαδικασία. Δεν ξέρω αν το είδατε, το είχα γράψει κιόλας, που ακολουθείτε σε αυτό. Και εμείς τι κάναμε, σφύριξαμε αδιάφορα. Αυτό είναι το θέμα. Το σφύριγμα το αδιάφορο προκαλεί νέα κλιμάκωση από την άλλη μεριά. Αλλιώς το λαμβάνουμε. Προς Θεού. Δεν λέω αυτή τη στιγμή να αναμετρηθούμε. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αν θυμάστε παλιότερα κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει όταν ήταν ο κ. Βενιζέλος, το είχε ονομάσει έτσι με την γλωσσοπλαστική του δυνατότητα ως στρατηγική ψυχραιμία. Εδώ μιλάμε για στρατηγική απάθεια πλέον. Άρα λέτε ότι φτιάχνετε ένα προηγούμενο σε συνέχεια της αντίληψης που δεν είναι μόνο τουρκική, είναι και σε επιτελάρχης του ΝΑΤΟ, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι τα νησιά εκεί πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Σωστά? Πρακτικά δεν αναφέρουν τίποτα. Σας το έχω πει ξανά ότι... Ναι, πρακτικά δεν αναφέρουν τίποτα. Ξέρετε τι λέω, ναι. Η Τουρκία κάνει μια υπέρβαση. Ναι, προσπερνά πρακτικά την Ιταλοτουρκική Συμφωνία για τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Συνθήκη για τα Δωδεκάνησα. Την προσπερνά και πάει σε αυτό που αυτή θεωρεί ότι τη βολεύει. Καλά δεν το λέω? Μάλιστα. Απόλυτα. Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτό. Απλούστατα το ΝΑΤΟ πρακτικά τι κάνει, ευνοεί τις αιτιάσεις, να μην το πούμε αιτιάσεις, τις απαιτήσεις της Τουρκίας, και γι' αυτό κιόλας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έρθουμε. Όπως φαίνεται, εξαιρείται ο θαλάσσιος χώρος γύρω από τα Δωδεκάνησα των περιπολιών της μονίμου ναυτικής δυνάμεως, η οποία θα συμμετάσχει σε αυτό που λέμε αντιμετώπιση προσφυγικής. Και ενώ έχουμε ρεύματα προσφύγων στα Δωδεκάνησα, πρέπει να πούμε. Βεβαίως. Για να καταλαβαίνουμε έτσι λιγάκι.
Πείτε μου κάτι, θεωρείτε ότι βρισκόμαστε μπροστά στην αλλαγή μιας εθνικής στρατηγικής που είχε πολλά ελαττώματα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, και πολλές ήττες, αλλά ήταν μια πάγια εθνική στρατηγική όσον αφορά το Αιγαίο διαχρονικά από το 1974 μέχρι εδώ, ως προς τις αμφισβητήσεις και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, βεβαίως κουτσουρεμένα, διότι ακούω πολλούς που λένε για το περιστατικό του Αυγούστου στα Ίμια, άλλο περιστατικό που πληροφορηθήκαμε, λιμενική δική μας, λιμενική Τούρκη, πρόσφυγες απάνω, στο τέλος αποχώρησαν κυμμένοι και ιδέ, παίρνοντας ο καθένας ένα κομμάτι προσφύγων από τα Ίμια, και μάλιστα μια οικογένεια χωρίστηκε, αλλά τα Ίμια καθιερώθηκαν ως σημείο νεκρών. Λένε κάποιοι λοιπόν ότι παρότι είχαμε την κρίση των Ιμίων το 1996, ό,τι γράφτηκε γράφτηκε διαχείρος Χόλμπουργκ, αλλά στην πράξη δεν, πώς να το πω, δεν το επικυρώναμε, τώρα το επικυρώσαμε. Εγώ λέω όμως ότι έχουμε μια πάγια αρχή η οποία αλλάζει. Βαθύ αναστόγμα ακούω. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή με ακούσατε κιόλας και αυτό... παρόλο ότι δεν εκφράζομαι συναισθηματικά και ξέρετε προσπαθώ πάντα να τα βλέπω με πραγματιστική ας το πούμε οπτική, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ αποδεικνύεται ότι είτε είναι κεμαλικό το καθεστώς εντός εισαγωγικών του βαθέως κράτος με τους στρατοκράτες, είτε είναι νεοθωμανικό με έναν καλύτερο μανδύα δημοκρατικό, παρόλο ότι είναι καχεκτική και δημοκρατία και το γνωρίζουμε αυτό στην Τουρκία, οι γείτονες ακολουθούν την ίδια πολιτική. Όντως εδώ έχουμε κάτι άλλο, έχουμε μια διαφοροποίηση και γι' αυτό σας λέω ότι η ποιοτική αναβάθμιση των προκλήσεων μας κάνει και ανησυχούμε. Δεν σας το κρύβω, δεν σημαίνει όμως ότι θα έχουμε κάποια άμεση ή οπωσδήποτε στρατιωτική εμπλοκή. Για τον απλούστατο λόγο, η Τουρκία, βλέπετε, τα πετυχαίνει χωρίς καμία χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύως της. Αυτό είναι το θέμα. Και όντως και εμείς αναρωτιόμαστε, το συζητούμε και με άλλους συναδέλφους, τι γίνεται εδώ. Εμείς αλλάξαμε πολιτική. Όταν πρακτικά βλέπουμε ότι κάτι γίνεται, το αναφέρετε και νομίζω το αναφέρετε συχνά πυκνά και στις εκπομπές σας, η φράση που ξέρουμε αρκετοί, ο 25ος Μεσημβρινός. Εδώ είναι κάτι πολύ βασικό αυτό το... Ο 25ος Μεσημβρινός είναι μια κάθετη γραμμή, όπως ξέρουμε, Μεσημβρι αυτός λέγεται, ο οποίος ξεκινάει κάπου από την Ξάνθη, να φανταστείτε, από τις εκβολές του Νέστου, περνάει από τη Λίμνο, ανατολικά της Ευβοίας, αφήνει τη Τίνο έξω και φτάνει στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα λέει η Τουρκία ότι σε αυτό εγώ έχω δικαιώματα, πρέπει να μπαίνω μέσα. Δηλαδή και στο FIR και στην έρευνα και διάσωση. Αυτό τι σημαίνει όμως, αυτό είναι το πρώτο στάδιο, η πρώτη φάση της συγκυριαρχίας στο Αιγαίο. Η Τουρκία το λέει απλά, εκατέρωθεν του 25ου Μεσημβρινού είμαστε 50-50. Τόσο απλά το λέει. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς αυτό. Βέβαια προχθές, δεν ξέρω αν βλέπατε την εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου, ο κ. Ναι. Υπουργός μίλησε βέβαια για παράλληλο, εντάξει, του λέει 25 Μεσημβρινό, του λέει κ. Χατζηνικολάου παράλληλος, λέει παράλληλος. Βάση περιπτώσει, το θέμα είναι Μεσημβρινός ακριβώς, κόβει στη μέση το Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα, το θέμα είναι, πρακτικά εμείς φαίνεται ότι πάμε προς τα εκεί. Πείτε μου σας παρακαλώ, κλείνω αυτό το κεφάλαιο, πάω στο κεφάλαιο ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, αλλά δεν είναι το ένα με το άλλο και μαζί, εγώ δεν θέλω να το ξεχνάω, ούτε εσείς το κάνετε αυτό κύριε Λυκόπουλε, πρέπει να το πω, ότι η αλυσίδα σέρνει και την Κύπρο, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εδώ. Λοιπόν, ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, είχατε διατυπώσει κάποια αν, είχατε πει καταρχήν ότι το ορθότερο θα ήταν να είχαμε προσφύγει εμείς για να έχουμε καταγράψει, αλλά δεν το κάναμε. Εν πάση περιπτώσει, λέτε έστω και έτσι να μπουν κάποιοι όροι. Επιχειρησιακό σχέδιο έχετε δει μέχρι τώρα? Όχι. Όχι. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα δεν έχει τουλάχιστον, βέβαια αυτά είναι διαβαθμισμένα, αλλά τουλάχιστον οι γενικές αρχές δημοσιεύονται. Δεν υπάρχει. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι έχει εξαιρεθεί ο χώρος της Δωδεκανήσου. Αν θυμάστε είχαμε πει ότι ένα από τα θετικά θα είναι να χρησιμοποιούνται οι υποδομές
της ΛΕΠ, παραδείγματος χάρη που έχουμε βάσει, της Ρόδου, εκλιμενισμός. Σκαρπάθου το αεροδρόμιο. Βεβαίως, βέβαια. Αλλά το επέβαλαν, όπως ξέρετε, οι Τούρκοι. Οπότε τι λέει ο Υπουργός, με συγχωρείτε, τι λέει ο Υπουργός ότι με το ΝΑΤΟ στην πράξη στριμώξαμε την Τουρκία, διότι θα εκμεταλλευτεί τα δικά μας και θα αναφέρεται σε εμάς, άρα εμπεδώνεται πρακτικά η κυριαρχία. Στο 12 δεν ισχύει καταρχήν αυτό. Δεν νομίζω να πείθει κανέναν ο κύριος Υπουργός με αυτό το οποίο λέει. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε και μερικά πρακτικά ζητήματα με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, παρακαλώ πολύ. Καταρχήν, έχει αλλάξει και εδώ το δόγμα. Μέχρι τώρα, το ανάχωμα, εντός εισαγωγικών η λέξη ανάχωμα, γιατί και αυτοί πρακτικά δεν κάνανε τίποτα, ήταν ότι εμείς είμαστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία εκτός και δεν έχει λόγο. Στο ΝΑΤΟ δεν είναι έτσι, είμαστε ισότιμα μέλη. Ερώτηση λοιπόν κρίσεως. Άκουσα τον Υπουργό και θέλω να το αναλύσετε εσείς. Λέει, η κάθε πλευρά θα περιπολεί στα όρια της, οι νατοϊκές δυνάμεις θα πάνε στη μέση γραμμή. Οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και μάλιστα, λέει ο Υπουργός, θα επαναπροωθούν στην Τουρκία τους πρόσφυγες. Το ΝΑΤΟ δεν το έχει πει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ερώτηση δική μου. Και πώς ορίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στα 6, στα 10 μίλια. Οι Τούρκοι λένε 6. Τι γίνεται εδώ τώρα, το ΝΑΤΟ έχει πάρει θέση, όχι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν είναι μέσα στην αποστολή να πιάνει τους πρόσφυγες και να τους γυρίζει πίσω. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί και από τον Γενικό Γραμματέα και από τον ίδιο ανώτερο διοικητή στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Κάποιος πρέπει να το πει και στον Υπουργό μας, όμως να μην το λέει αυτό. Ναι, λοιπόν. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Θα έχει επιτήρηση, παρακολούθηση και θα ειδοποιούνται αναλόγως η τουρκική ακτοφυλακή ή η ελληνική ακτοφυλακή να κάνει έρευνα και διάσωση αν χρειαστεί ή να αποθούνται από την τουρκική ακτοφυλακή. Έχουμε δει όμως τα βίντεο πως συνοδεύει η τουρκική ακτοφυλακή κάποιους διακινητές. Αυτά υπάρχουν. Και αυτά θα μπορούσαν να προβληθούν στα διάφορα φόρα ή παραδείγματος χάρη να απαντήσει στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος συμμετείχε το Σάββατο σε ένα σημαντικό φόρουμ ασφαλείας και δεν ήταν κανείς από την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά θα μπορούσαμε να πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως για τη μέση γραμμή, εκεί πάλι νομίζω ο κύριος Υπουργός τον μπέρδεψε. Είπε παραδείγματος χάρη, έφερε ένα παράδειγμα και λέει για τα ίμια. Μα τα ίμια είναι, λέει, στα ελληνικά γιατί είναι από τη μέση γραμμή. Από απόψεως δικαίου των θαλασσών δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Κανείς όμως δεν είπε ότι αυτά τα ίμια δεν έχουν δικά τους χωρικά ύδατα. Εκεί είναι λοιπόν, έρχεται το θέμα το εξής, ότι ναι μεν έχει χαραχθεί μεταξύ ελληνικών νησιών, ξαναλέω, τα ελληνικά νησιά από τους Τούρκους ποτέ δεν ονομάζονται ελληνικά, ονομάζονται νησιά του Αιγαίου. Και τουρκικών παραλίων, εκεί υπάρχει αρχή της μέσης γραμμής. Διότι και οι δύο χώρες έχουν καθορισμένα χωρικά ύδατα, δηλαδή. Κύριε Λεκόπουλε, μην το μπερδεύετε. Απλά. Κυριαρχή, 6 ναυτικά μίλια. Να το ξαναπάμε, το ΝΑΤΟ είναι στο Αιγαίο. Πάνω στα ίμια βγαίνουν πρόσφυγες. Μάλιστα. Και πάει ο Τούρκος να κάνει έρευνα και διάσωση. Χωρίς να υποβάλει σχέδια στο ΝΑΤΟ, προσέξτε, αλλά στην τουρκική γενική ακτοφυλακή, διότι θεωρεί ότι είναι δικός του χώρος. Πείτε μου σας παρακαλώ, πρακτικά. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Το ΝΑΤΟ το μόνο καλό που έχει είναι ότι έχει αναγνωρίσει τα όρια έρευνας και διάσωσης με συγκεκριμένη, θα σας το πω κιόλας ούτως ώστε όποιοι θέλουν να το ψάξουν, λέγεται Allied Tactical Publication 1-10, δηλαδή 1-10, αναγνωρίζει τα όρια έρευνας και διάσωσης που έχει δηλώσει η Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά, ο Γερμανός Ναύαρχος, διότι οι ανώτατοι στρατηγικοί εκεί έχουν και την πολιτική σκέψη, δεν θα πράξει ποτέ. Δηλαδή μπορεί να ειδοποιήσει, να σας πω και όλα, και τους δύο. Μάλιστα. Δηλαδή μια ποντιοπυλατική προσέγγιση. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν ζώνες, παραδείγματος χάρη στους Καλογύρους, υπάρχουν μικρονησίδες, ας τις πούμε έτσι, για τις λεβραχονησίδες, μικρονησίδες, οι οποίες κατά τους Τούρκους αμφισβητείται η κυριότητα. Ερώτηση. Αυτά σηκώνεται. Για μας έχουν χωρικά ύδατα. Σηκώνεται ένα ελικόπτερο τουρκικό από μια τουρκική φρεγάτα. Πού μετέχει. Μάλιστα. Έτσι, σηκώνεται. Ερώτηση. Θα καταθέσει σχέδια πτήσης στην ελληνική πλευρά που λέει για τα 10 μίλια, το πάω πιο χοντρά και πιο μέσα. Εγώ δεν λέω στα όρια τους. Έτσι.
που λέει στα 10 μίλια ή δεν θα καταθέτει διότι είναι μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι ότι οι Τούρκοι ουδέποτε υποβάλλουν σχέδια πτήσεως. Μάλιστα. Ως νατοϊκή δύναμη λέω τώρα, ναι, προσέξτε. Ναι, 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 έστω και ως νατοϊκή δύναμη. Πάμε τώρα για την νατοϊκή δύναμη. Η νατοϊκή δύναμη θα δώσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα αναγνωρίσει τη διαφορά των 4 ναυτικών μιλίων. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει, πάω και σε κάτι τελευταίο για αυτό το κομμάτι, γιατί θέλω να κλείσουμε Συρία. Παρακαλώ πολύ, πείτε μου, είναι άσχετο και ξεκομμένο από την παρουσία της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο? Καθόλου άσχετη. Ίσα-ίσα θα σας έλεγα εγώ, πολύ σωστά το θέλετε, σχετίζεται. Μερικώς, ολικώς, αλλά σχετίζεται. Και δεν είναι επειδή ακούγεται, μα περνάνε από τη Μαύρη Θάλασσα κάτω, δεν βλέπουν πόσα περνάνε. Δεν είναι μόνο πόσο περνάνε, βλέπουν τι εκπομπές έχουν, τι γίνεται, πώς ενεργούν. Και γι' αυτό κιόλας ένας από τους λόγους, μπορώ να σας δώσω την εκτίμησή μου, είναι αυτός ο οποίος ακριβώς το θέσατε. Ο άλλος λόγος είναι για να στηριχθεί εσωτερικά η κυρία Μέρκελ στην Γερμανία και να πει ότι κάτι έκανε. Α, μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε Συρία. Πιστεύετε ότι είμαστε κοντά? Ανάφλεξη υπάρχει στην περιοχή ούτως ή άλλως και όλες οι φίλες του Ισραήλ πολεμάνε εκεί, αλλά είμαστε κοντά σε εισβολή από την Τουρκία, άρα ανταπάντηση με ισχυρό πλήγμα από τη Ρωσία και παίζεται ένα παιχνίδι γάτας και ποντικού αυτή τη στιγμή? Είναι έτσι? Είναι γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οι Κούρδοι έχουν πάρει φαλάκι στα βόρεια της Συρίας. Θα σας πω, ότι η κατάσταση όντως με όλους εναντίον όλων μπορεί ανα πάσα στιγμή να αναφλέγει. Μπορεί να πάρει πιο ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Όμως πιστεύω ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατηγική κλιμάκωση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει. Όντως, όπως λέτε, οι Κούρδοι προελάβουν, οι καθεστωτικές δυνάμεις Άσαντ είναι πολύ κοντά στο Χαλέπι, ίσως και μέχρι το τέλος του μηνός να το έχουν, όπως λέμε, δηλαδή να το έχουν καταλάβει και να το έχουν εξασφαλίσει. Από πάνω κλείνει ο κύκλος των Κούρδων. Αυτό προκαλεί κυρίως μεγάλη ανησυχία στην Τουρκία, η οποία όπως για πρώτη φορά βλέπει ότι, μάλλον το έχει καταλάβει εδώ και καιρό, ότι το στρατηγικό πόκερ που παίξανε σε αυτή τη σκακέρα, σε αυτή την περιοχή που λέμε, ή οι κινήσεις που κάνανε σε σκακέρα, ήταν λαθασμένες. Βρίσκονται σε αδιέξοδα και κυρίως ξυπνούν τα εφιαλτικά σενάρια διαμελισμού της Τουρκίας ή δημιουργίας κουρδικού κράτους που θα μπορούσε να αποτελέσει, ας το πούμε, το εφαλτήριο για να δημιουργηθεί και κάτι άλλο μέσα στην Τουρκία. Αυτό είναι που κάνει την Τουρκία νευρική. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επίθεση. Ναι, δεν ήταν μια επιθετική ενέργεια, προσέβαλε με πυροβολικό όλο το Σαββατοκύριακο. Είχαμε μια πολύ, όχι ψήφισμα, μια πολύ χαλαρή, θα μπορούσα να πω, νερόβραστη ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά οι μεγάλοι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, είναι εναντίον κάθε επεμβάσεως της Τουρκίας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Σε αυτό νομίζω τα έχω πει, αλλά η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας για τις ζώνες επιρροής στην μετά Άσαντ εποχή στη Συρία. Εποχή. Ναι. Η οποία θα δούμε μια άλλη Συρία. Έτσι, άλλη Συρία. Κλείνοντας όμως για την Τουρκία, η Τουρκία ποτέ δεν θα αναλάμβανε μια πρωτοβουλία, μια επιθετική πρωτοβουλία, αν δεν είχε εξασφαλίσει 150% την επιτυχία της.